Σήμερα με την επίσκεψή μας αποτείουμε φόρο τιμής σε όλα τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας εδώ στο κολαστήριο του Ντάχαου, όπως επίσης και σε όλους όσους βγήκαν όρθιοι αλήγιστοι της ταξικής πάλης, σαν το παράδειγμα του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συντρόφου Νίκου Ζαχαριάδη. Πιστεύουμε σήμερα ότι είναι ανάγκη ακόμα περισσότερο την ώρα που εντείνονται η προσπάθεια να πάρθουν αντικομμουνιστικά μέτρα, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνει την επίθεση απέναντι στις κομμουνιστικές ιδέες, με την προκλητική εξίσωση του τέρατος του φασισμού με τον κομμουνισμό, που είναι η νιώτη του κόσμου, και από αυτή τη σκοπιά σήμερα πιστεύουμε ότι κοντοζυγώνοντας η μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, ότι ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ θα είναι απάντηση και στον αντικομμουνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της, αλλά ταυτόχρονα θα είναι βήμα των λαών στην προσπάθεια να υπερασπιστούν την ιστορική αλήθεια για να λάμψει το δίκαιο των λαών και των αγώνων τους. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι λαοί θα βρουν το δρόμο τους και θα μπορέσουν και να ξεριζώσουν το φασισμό, αλλά και το σύστημα που το γεννάει, την καπιταλιστική βαρβαρότητα.